Γεια σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Ζήσης, ζω στην Τρυψηθέα Λάρισας και είμαι αγροκτηνοτρόφος. Δραστηριοποιούμε από μία μονάδα εγωπροβάτων με έναν ικανοποιητικό ρυθμό περίπου 600 ζώων και καλλιεργούμε παράλληλα και γύρω στα 400 στρέμματα χωράφια. Η βασική δομή υπήρχε σαν κτηνοτροφική οικογένεια που ήμασταν ανέκαθεν. Ξεκινήσαμε βέβαια πιο σοβαρά και πιο επαγγελματικά το 2012, όταν μπαίναμε για τα καλά στην κρίση, ψάχνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο να κινηθούμε επαγγελματικά, ώστε να μπορούμε να έχουμε τις επιχειρήσεις μας βιώσιμες. Η αρχική ιδέα ήταν ένας μικρός στάβλος με λίγα ζώα, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα έξτρα εισόδημα, αλλά πλέον εισερχόμενοι πιο βαθιά στην κρίση, ανακαλύψαμε ότι μέσω αυτής της διόδου θα μπορούσαμε να πετύχουμε και κάτι παραπάνω. Και γι' αυτό επενδύσαμε αρκετό χρόνο και χρήμα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, σε μια μονάδα δυναμικής 600 ζώων, παραγωγής περίπου 250 τόνων γάλακτος το χρόνο. Η δουλειά μου δεν είναι καθόλου εύκολη. Παρ' όλα αυτά έχει να κάνει με ζώα και αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης, ας πούμε, ότι τα ζώα είναι κάτι όμορφο και κάτι υπέροχο που μας έχει χαρίσει η φύση. Είναι μια δουλειά που απαιτεί να βρίσκεσαι κοντά στο ζώο 365 μέρες τον χρόνο, χωρίς ωράριο, χωρίς αργίες και άλλες υποχρεώσεις. Είναι η μοναδική σου υποχρέωση εφόσον ακολουθείς αυτό το επάγγελμα και καθημερινά ακολουθείς μια ρουτίνα, μια σειρά, ας πούμε, συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών που σκοπό έχει να διατηρήσει ένα σταθερό πρόγραμμα όλη τη διαχείριση της μονάδας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διακυμάνσεις στην παραγωγή του γάλακτος, που αυτός είναι και ο σκοπός μας. Η μέρα μας ξεκινά από τις 4.30 με 5 το πρωί περίπου, όπου θα κάνουμε τις προετοιμασίες για την πρωινή αρμεγή, θα καθαρίσουμε ό,τι είναι απαραίτητο, θα ετοιμάσουμε και κατά τις 5 θα ξεκινήσει το αρμεκτήριο. Θα μπουν τα πρώτα ζώα μέσα, όπου θα ξεκινήσουν με τη σειρά ανά 20 να αρμέγονται. Θα μπει το πρώτο box, το δεύτερο box, το τρίτο, το τέταρτο και έκαστος, μέχρι να τελειώσουμε τη δουλειά. Μετά το πέρας της αρμεγής ακολουθεί το τάισμα, όπου θα συμπληρώσουμε την τροφή πέραν από ό,τι τρώνε στο αρμεκτήριο, θα συμπληρώσουμε την τροφή μέσα στο στάβλο μαζί με το σανό, το τριφύλι και το άχυρο ή το βίκο, την μπιζέλη, ανάλογα τι θα ταΐσουμε, ποια ζώα θα ταΐσουμε. Το ετήσιο πρόγραμμα που ακολουθείτε έχει να κάνει με τα παραγωγικά τα ζώα πάντα. Ρυθμίζουμε το πρόγραμμά μας με βάση τα παραγωγικά ζώα. Επειδή τα ζώα έχουν ένα αρκετά υψηλό αριθμό, είναι χωρισμένα σε διάφορα μικρότερα κοπάδια, τα οποία γεννάνε διαδοχικά ανά 1,5 με 2 μήνες το καθένα, ώστε να έχουμε όλο το χρόνο αρμεγόμενα ζώα και να μην αρμέγουμε όλα τα ζώα ταυτόχρονα. Για να γίνεται καλύτερη διαχείριση του χρόνου, να μην έχουμε πολλές ώρες αρμεγή την ημέρα και να παραδίδουμε γάλα επίσης όλο το χρόνο, να είμαστε παραγωγικοί όλο το χρόνο. Ο κύκλος της παραγωγής του ζώου ξεκινάει από την ημέρα που θα γεννήσει, για 2 ημέρες περίπου αποκλειστικά το γάλα θα το φάει το μικρό ή τα μικρά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει να μπει στην παραγωγή το ζώο. Αρμέγονται περίπου γύρω στις 210 με 230 ημέρες το χρόνο, συνεχόμενα πρωί βράδυ. Κάπου εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα ξαναζευγαρώσει, ώστε στους 2 μήνες από τους 5 μήνες κυφορίας, στους 2 μήνες μετά το πέρας της παραγωγής του γάλακτος, που θα έχει να ξεκουραστεί, θα ξαναγεννήσει και θα προετοιμαστεί για την επόμενη χρονιά. Ο κύκλος ζωής του ζώου τώρα, από τη στιγμή που θα γεννηθεί, έχει να κάνει ανάλογα με την εποχή του, δηλαδή είναι προτιμότερο για ένα μικρό να γεννιέται κατά τους φθινοπορεινούς μήνες, διότι το κρύο ευνοεί
κατά κάποιο τρόπο την ανάπτυξή του πολύ καλύτερα σε σχέση με τους θερμούς μήνες που έχουμε γεννήσεις. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε το καλοκαίρι με θέμα γεννήσεων, διότι θα επιβαρύνουμε πάρα πολύ το χειμερινό μας πρόγραμμα. Από τη στιγμή λοιπόν που γεννιέται το μικρό το αρνάκι, θα μείνει κοντά στη μητέρα του περίπου 35 με 40 ημέρες βαριά, ανάλογα και το πώς θα αναπτυχθεί το καθένα, και θα τρέφεται μόνο με το γάλα της μητέρας του. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά μπαίνει στη διαδικασία να μάθει να τρώει καρπό, να μάθει να τρώει τα διάφορα δημητριακά που ταΐζουμε, καλά μπόκι ή κρυθάρι σε τέτοιες ηλικίες μικρές, μέχρι την ηλικία των 7 με 8 μηνών, όπου πλέον θα ξεκινήσουμε να κρίνουμε αν είναι έτοιμο για αναπαραγωγή. Κατά τους 8 μήνες λοιπόν, βαριά μέχρι 9, εάν κρίνουμε ότι είναι έτοιμο, θα έρθει η διαδικασία της αναπαραγωγής, όπου θα έρθουν σε επαφή με τα αρσενικά και θα ζευγαρώσουν για να προετοιμαστούν για την πρώτη τους γένα. Η πρώτη γένα είναι πάντα δύσκολη, θέλει βοήθεια τις περισσότερες φορές, και γι' αυτό είμαστε εδώ, και γι' αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία απαιτούν το κτηνοτρόφο να είναι 24 ώρες κοντά στο ζώο. Οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πέρα από το συνεχές ωράριο είναι ο καιρός, πολλές φορές που δεν είναι σύμμαχός μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μπορεί κάποιος χειμώνας να είναι δύσκολο και αυτό έχει αντίκτυπο στα ζώα, μπορεί να πέσουν στο γάλα, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κρυοπαγήματα κτλ. Προσπαθούμε και τα καταφέρνουμε αρκετά καλά να διατηρούμε το στάβλο σε μια σωστή θερμοκρασία κάθε από τους χειμερινούς μήνες και αντίστοιχα τους καλοκαιρινούς, με σωστό αερισμό, ο οποίος θα έχει ως συνέπεια, ας πούμε, και την καλύτερη υγεία του στάβλου και συνεπώς των ζώων. Για να αποφύγουμε άλλες αρνητικές επιπτώσεις, προσπαθούμε να τηρούμε αυστηρά κάποιους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής στο στάβλο, όπως συνεχής απολίμανση του χώρου, ή και εμείς, ας πούμε, να τηρούμε κάποιους κανόνες επάνω μας, φορώντας συνεχώς γάντια κατά τη διάρκεια της αρμεγής ή κατά τη διάρκεια κάποιου χειρουργείου ή κάποιου τοκετού που θα κληθούμε να βοηθήσουμε. Το βασικότερο για μια σωστή παραγωγή και ένα υγιές κοπάδι είναι να εμβολιάζονται τα ζώα σωστά και να προσέχουμε για την υγεία τους. Ο σωστός εμβολιασμός και η πρόληψη από κάθε ασθένεια, ό,τι ορίζει δηλαδή ο κανόνας για κάθε περιοχή, γιατί στην Ευρώπη έχουν άλλες ασθένειες οι οποίες έχουν εξελιχθεί, τις οποίες εμείς έχουμε ακόμη εδώ, ή και το αντίστροφο. Άρα, εμβολιάζουμε τα ζώα μας σωστά, είμαστε προετοιμασμένοι ανά πάσα στιγμή με κάθε είδους φάρμακο που μπορούμε να χορηγήσουμε. Είναι μια δουλειά που μας αναγκάζει να γίνουμε και εμείς κτηνίατροι, διότι δεν μπορούμε να έχουμε 24 ώρες κάποιο κτηνίατρο για ευνόητους λόγους. Στο επάγγελμα πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλος ανταγωνισμός από τους μεταποιητές μας, κατά κύριο λόγο του στυροκόμους, όπου εκεί πηγαίνει όλη η ποσότητα του γάλακτος. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός λοιπόν, και εσωτερικός εντός Ελλάδας και εξωτερικός από την Ευρώπη, από διάφορα τυροκομεία, τα οποία ανταγωνίζονται στη φέτα. Άρα είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι του ανταγωνισμού, σαν κομμάτι του πρωτογενή τομέα που ξεκινάει όλη η διαδικασία παραγωγής της φέτας από εμάς. Οπότε είναι ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο, ειδικά σε αυτή την εποχή που διανύουμε μια οικονομική ύφεση και πρέπει να βάλουμε όλη τα δυνατά μας, και εμείς του πρωτογενή τομέα, μα και οι μεταποιητές, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον της φέτας σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως πανευρωπαϊκό και δεύτερον σε παγκόσμιο επίπεδο, για να μπορούμε να πούμε ότι αξίζει να είναι βιώσιμη όλη αυτή η επαγγελματική δραστηριότητα, από τους κτηνοτρόφους μέχρι και τους θηροκόμους που είναι μεταποιητές, μέχρι και τους εμπόρους, μέχρι τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μετά από 6 χρόνια λοιπόν δραστηριοποίησης στον κτηνοτροφικό τομέα, βλέπουμε ότι αξίζει όλος ο κόπος ο οποίος έχουμε επενδύσει κυρίως. Οπότε όλο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε και κάτι παραπέρα, κάτι παραπάνω που μπορούμε να κάνουμε. Οι πρώτες μας σκέψεις είναι για μια αρχικά μικρή τυροκομική μονάδα, όπου θα παράγουμε το δικό μας τυρί από το δικό μας γάλα, με μελλοντικά σχέδια, ας πούμε, να πάρουμε κάποιο pop να μπορέσουμε να βγάλουμε τη φέτα τη δική μας σε σημεία πώλησης.
Αυτό που έχω εισπράξει μετά από τόσα χρόνια ενασχόληση με αυτή τη δουλειά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις πολλές φορές. Είναι το αίσθημα αυτό που σου δίνουν τα ζώα, ας πούμε, το αγνό αίσθημα της αγάπης και του ευχαριστήν, όπου δεν το συναντάς εύκολα σε ανθρώπους, και αυτό από τη μεριά μου εμένα με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μου δίνει κίνητρο να μπορώ να σηκώνομαι κάθε πρωί το χάραμα και να έρχομαι στη δουλειά μου με όρεξη, άσχετα να αντιμετωπίζουμε αρκετές δυσκολίες κάθε μέρα. Και άσχετα αν έχουμε και 1000 προβλήματα εκτός δουλειάς, όλοι μας δηλαδή. Αλλά η ηρεμία που εισπράττω από τα ζώα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Και ειλικρινά, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, δεν θα άλλαζα τη δουλειά μου με τίποτα. Καλά μας τα πες. Αυτό που θα έλεγα σε κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα είναι να μην φοβηθεί να πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα που λένε και να πέσει με τα μούτρα πάνω στο αντικείμενο αυτό και δεν θα βγει χαμένος. Είναι κάτι βέβαια αρκετά απαιτητικό, όπως είπαμε και στην αρχή, κάτι πολύ δύσκολο, όμως με σωστό μυαλό, με ταξινόμηση των θεμάτων και των προβλημάτων, παίζοντας χαμηλά την μπάλα με λίγα λόγια, ας πούμε, δεν πρόκειται να βγει χαμένος, μόνο κερδισμένος θα βγει. Σύν ότι θα ενισχυθεί και ο πρωτογενής μας τομέας, ο οποίος είναι κορμός, βασικός κορμός από την οικονομία της χώρας μας, και έχουμε ανάγκη από ανθρώπους νέους που θα επιχειρήσουν και θα πάνε κόντρα στο κατεστημένο της κτηνοτροφίας, τουλάχιστον αυτό που υπήρχε πριν από 10, 20, 30 χρόνια, για να μπορέσουν να φτιάξουν μια δυνατή κτηνοτροφία, ένα δυνατό οικονομικό πρωτογενή κορμό, ώστε και να βοηθηθούμε μεταξύ μας και να μπορέσουμε να παίξουμε μπάλα με μεγάλους ανταγωνιστές του εξωτερικού και να γίνουμε όλοι μαζί ένα δυνατό κομμάτι για την οικονομία της χώρας μας.